Το όνειρο της απόκτησης στέγης για τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού κάνουν πραγματικότητα τα προγράμματα του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης. Είναι μάλιστα προσαρμοσμένα στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών υπό τις ιδιαίτερα δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που διανύουμε, συμπληρώνοντας και ολοκληρώνοντας την ευρύτερη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης. Αυτά επεσήμανε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρίς στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας ταυτότητας του οργανισμού, προσθέτοντας ότι το 2022 υλοποιούνται στεγαστικά σχέδια 86 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη εκτοπισθέντων προς έλκυση νέων κατοικιών στην Ήπεθρο, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε τόσο ολοκληρωμένη και κυρίως ολιστική παρέμβαση της κυβέρνησης στη στεγαστική πολιτική. Είναι το μότο αυτής της κυβέρνησης ότι απαντά στην κρίση με ανάπτυξη, απαντά στην κρίση με επενδύσεις. Σημαντικές βελτιώσεις στα κριτήρια, αύξηση των οικονομικών κινήτρων με έμφαση στα νερά ζευγάρια, ενώ ιδιαίτερα ελκυστικό θεωρείται και το σε εξέλιξη σχέδιο αγοράς κατοικίας έναντι ενοικίου σε όσους δεν έχουν την δυνατότητα αγοράς από τον ιδιωτικό τομέα. Έχει υπογραφεί ήδη μια συμφωνία, ο Δήμος Λεμεσού έχει παραχωρήσει την γη, ο Κυπριακός Οργανισμός θα προχωρήσει με ανέγερση συγκεκριμένων τέτοιων μονάδων που θα παραχωρηθούν δίκην προσιτής κατοικίας και προσιτού ενοικίου. Πλέον οι μονάδες του ΓΟΑΚ θα διατίθενται για ενοικίαση αλλά και σε μικρότερη κλίμακα για αγορά. Δυνάμει δίκαιων κριτηρίων σε μονήρια άτομα, είτε νεαρά είτε τρίτης ηλικίας, φοιτητές, οικογένειες και νεαρά ζευγάρια. Το νέο πρόσωπο του ΚΟΑΧ τόνισε αναδεικνύει το νέο εξυγχρονισμένο πλαίσιο του οργανισμού μέσα στις σύγχρονες ανάγκες και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, προσαρμοσμένο στην αλλαγή, την πρόοδο και την αναβάθμιση με στόχο να στηρίξει τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού.